Τραγικό περιστατικό που μία ηλικιωμένη Κώστα κακοποίησε μία ετοιμοθάνατη γατούλα. Έτσι ακριβώς λοιπόν, μία ακόμη κακοποίηση ζώου που φέρει το φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ με δράστη μία 80χρονη γυναίκα από την Νίκαια η οποία κακοποιεί βάναυσα ένα ετοιμοθάνατο γατάκι αφού πρώτα του έχει ρίξει φόλα. Να πούμε λοιπόν. Εμείς βλέπουμε, συγγνώμη, αυτό που βλέπουμε είναι πλάνα που έχει εσύ βρει, είναι πλάνα όπου δείχνουν τη γυναίκα τη στιγμή της κακοποίησης. Έτσι για ευνόητους λόγους εμείς δεν δείχνουμε και ήχο, δεν θέλουμε να ακούσουμε τι γίνεται, αλλά βλέπουμε αυτές τις εικόνες οι οποίες τις βλέπουμε δυστυχώς σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Έτσι ακριβώς λοιπόν είναι αποκλειστικά πλάνα για να καταλάβουμε περίπου τι έγινε πριν από περίπου ένα μήνα. Η 80χρονη φαίνεται πως φέρεται να ρίχνει φόλες σε κάποια γατιά της περιοχής, εκεί που μένει στην περιοχή της Νίκαιας. Ένα από αυτά τα γατιά μπήκε στην αυλή της προκειμένου, καθώς σφάδαζε από τους πόνους. Όπως φαίνεται στο βίντεο του, το γατάκι σφαδάζει, είναι ετοιμοθάνατο, προσπαθεί να περπατήσει, αλλά δεν τα καταφέρνει. Η γυναίκα λοιπόν έχει πάρει ένα λάστιχο και το καταβρέχει προκειμένου να το απομακρύνει και στη συνέχεια ένα καλάμι με το οποίο το πιέζει. Το γατιό, όπως βλέπετε, σφαδάζει, παραπατάει, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, καθώς είναι ετοιμοθάνατο και το σέρνει με ένα καλάμι προκειμένου να το βγάλει έξω από την αυλή. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη γυναίκα έχει καταδικαστεί πριν από περίπου ένα χρόνο για μία ακόμη κακοποίηση ζώου, καθώς φαίνεται πολύ συχνά ρίχνει φόλες σε πολλά δέσποτα γατιά ή σκυλιά της γειτονιάς της. Έχει κακή σχέση με τα ζώα, όπως λένε εκεί οι γείτονες, και έχει φτάσει στο σημείο να ρίχνει ακόμη και φόλες κάποια μπιφτέκια, όπως περιγράφουν, που μέσα περιέχουν γυαλιά ή κάποιο δηλητήριο προκειμένου να θανατώσει τα ζώα. Και βέβαια φαίνεται πως δεν έχει κανένα νύκτο, καθώς αφού του έχει ρίξει τη φόλα, το σπρώχνει με το καλάμι και το καταβρέχει προκειμένου να το απομακρύνει από την αυλή της. Αν ακούμε και τον ήχο από το συγκεκριμένο βίντεο, θα ακούμε και κάποιο. Κάποιους γείτονες την ώρα που κάνει την αποτρόπαια πράξη να τις φωνάζουν μην το βγάλεις έξω, θα μας φωνάξουν την αστυνομία, καθώς πλέον υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση από αρκετούς γείτονες. Μάλιστα, ένας από αυτούς μας έστειλε και το βίντεο με την κακοποίηση του ζώου. Υπάρχει λοιπόν ευαισθητοποίηση από πολλούς γείτονες που ξέρουν ότι πλέον είναι αδίκημα στις συγκεκριμένες πράξεις. Οπότε έχει προκαλέσει αποτροπιασμό η συμπεριφορά της και αυτή η κτηνώδης, θα λέγαμε, συμπεριφορά της απέναντι στα ζώα της γειτονιάς της. Τώρα, ναι, απίστευτες, το... πραγματικά απίστευτες εικόνες. Και δυστυχώς δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Όχι, θετικό ότι πλέον υπάρχει μια μεγάλη ευαισθητοποίηση και υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για όλα αυτά. Έτσι, και υπάρχει και η ευαισθητοποίηση του κόσμου και τα καταγγέλει και τρέχει και βρίσκει και βίντεο και καταγράφει αυτούς τους τύπους. Πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο τώρα, να βγάζεις τέτοια ένστικτα τώρα στις γατούλες και στα σκυλάκια και στα ζωάκια, να κλωτσάς ή το περιστατικό με το γαϊδουράκι που είχαμε δει στο πρόσφατο παρελθόν. Το γαϊδουράκι, θυμάσαι την ιστορία. Το θυμάμαι.